Σας καλωσορίζουμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου για τον απολογισμό του έργου του βουλευτή νομού Λέσβου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Γιάννη Μπουρνού. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 2019 οι πολίτες της Λέσβου, της Λίμνου και του Αγίου Στρατείου με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους εκλέγοντάς με βουλευτή. Τιμώ αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης λογοδοτώντας σήμερα μέσω των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία μέσα από τον απολογισμό 1.388 ημερών κοινοβουλευτικής θητείας. Σε αυτές τις 1.388 ημέρες κοινοβουλευτικής θητείας καταθέσαμε με δική μας πρωτοβουλία ή συνυπογράψαμε 1.355 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις όλων των κατηγοριών. 1.080 γραπτές ερωτήσεις, 134 αναφορές, 111 ερωτήσεις με αίτηση κατάθεσης εγγράφων, 16 επίκαιρες επερωτήσεις, 12 αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων και 2 επίκαιρες ερωτήσεις. Από τις 1.355 παρεμβάσεις μας, ξεχωρίζουμε 106 γραπτές ερωτήσεις, 59 αναφορές, 2 επίκαιρες ερωτήσεις και 2 ερωτήσεις με αίτηση κατάθεσης εγγράφων που καταθέσαμε με δική μας πρωτοβουλία για ζητήματα αποκλειστικά τοπικού ενδιαφέροντος της Λέσβου, της Λίμνου, του Αγίου Ευστρατείου και των νησιών της περιφέρειας Βορειοαιγαίου. Ενδεικτικό της αδιαφορίας αλλά και της εχθρικής στάσης της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου αποτελεί και το γεγονός ότι οι υπουργοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν ανταποκρίθηκαν στο ελάχιστο στον κοινοβουλευτικό έλεγχο, απαξιώνοντας το θεσμικό τους ρόλο και τον κανονισμό της Βουλής και αφήνοντας σχεδόν το 80% των παρεμβάσεών μας αναπάντητο. Κορυφαίο ζήτημα στο νομό μας είναι η υψηλή ανεργία, ο παραγωγικός μαρασμός, η συμπίεση εισοδημάτων από τις ηλικιώδεις εκτοξεύσεις τιμών, ιδίως των καυσίμων, ζήτημα για το οποίο καταθέσαμε ερώτηση, η συστηματική παραμέληση των αναπτυξιακών προοπτικών μας από το κυβερνητικό κέντρο. Οι νησιώτες μας τιμωρούνται επειδή μένουν στα σύνορα, επειδή επιμένουν να διαμένουν μακριά από το αθηναϊκό κέντρο και στα γεωγραφικά απομονωμένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Πολλές ήταν οι παρεμβάσεις μας για την αγροτική οικονομία του νομού μας, για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, το κόστος των ζωοτροφών, ενώ ξεχωρίζω και την ερώτηση για το συνεταιρισμό του Μεσοτόπου αμέσως μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του. Κατ' επανάληψη μιλήσαμε για τα θέματα των ελαιοπαραγωγών και τη σταθερή συρρήκνωση του εισοδήματός τους, που εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής κινδυνεύει να πάρει μόνιμο χαρακτήρα. Ζητήσαμε την ενίσχυση των επαγγελματιών και παράκτιων αλιέων του νομού μας και της περιφέρειάς μας, όπως και τη συνεχή και εύρυθμη λειτουργία του κρατικού εργαστηρίου ελέγχου οστράκων, η δυσλειτουργία του οποίου ζημιώνει τους οστρακοκαλλιεργητές. Απαιτήσαμε να ενταχθούν άμεσα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 εγκατάσταση νέων γεωργών και οι 157 επιλαχόντες νέοι αγρότες του Βορείου Αιγαίου, αίτημά μας που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση. Απαντώντας σε δική μας ερώτηση, ο τότε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανός δεσμεύτηκε για πρώτη φορά δημόσια στις 7 Ιουλίου του 2021 ότι θα αποζημιώσει τους ελαιοκαλλιεργητές της Λέσβου για τις ζημιές που υπέστησαν κατά την ελαιοκομική περίοδο 2020-2021. Πολλές ήταν οι παρεμβάσεις μας, κυρίως κοινοβουλευτικές αναφορές για τις ελλείψεις και τις παρατάσεις του προγράμματος Εξοικονομώ. Καταγγείλαμε τον αποκλεισμό των μικρών επιχειρήσεων από τα προγράμματα ενίσχυσης λόγω COVID, ενώ με ερωτήσεις μας ζητήσαμε τη χρηματοδότηση όλων των θετικά αξιολογημένων επιχειρήσεων του προγράμματος Leader, αλλά και των εγκεκριμένων σχεδίων βελτίωσης. Δώσαμε έμφαση στα ζητήματα της τουριστικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης των υποδομών που απαιτούνται. Για τα τουριστικά λεωφορεία, για την πύλη εισόδου Σέγγεν στο Πλωμάρι, προτού αυτή ανοίξει, για το πρόγραμμα προσωρινής βίζας που απόλεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στα χρόνια της,
Πιέσαμε για την επανέναρξη των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με την Τουρκία, που βλέπουμε τις ευεργετικές της, τα ευεργετικά της αποτελέσματα και αυτές τις μέρες με το ταξίδι χιλιάδων Τούρκων τουριστών για τον Μπαϊράμι που ξεκινάει αύριο. Αλλά καταγγείλαμε επανειλημμένα και την απαράδεκτη κατάσταση στην ακτοπλοϊκή σύνδεση της Λίμνου με την πρωτεύουσα. Κορυφαία πολιτική περιφερειακής δικαιοσύνης και αποκατάσταση ισότητας ευκαιριών είναι το μεταφορικό ισοδύναμο. Έργο του αείμνηστου φίλου και συντρόφου μας Νεκτάριου Σαντορινιού, που δυστυχώς απαξιώνεται με χωρίς προηγούμενο συστηματικές καθυστερήσεις. Καταθέσαμε και ερωτήσεις και επίκαιρη ερώτηση πρόσφατα. Μετά τις επανειλημμένες μας πιέσεις, η κυβέρνηση θυμήθηκε να ανακοινώσει τώρα, που απέχουμε ένα μήνα από τις εκλογές, ότι στις 24 Απριλίου θα πληρώσει τους για 10 μήνες έως και ένα χρόνο απλήρωτους πολίτες και επιχειρήσεις. Οι νησιώτες μας βέβαια δεν τιμωρούνται μόνο με την αναπτυξιακή απομόνωση, αλλά και επειδή βρίσκονται δίπλα στην Τουρκία και η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη τους έχει αναθέσει χωρίς να τους ρωτήσει το ρόλο του δεσμοφύλακα για τα προσφυγικά ρεύματα για λογαριασμό όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως των ξενοφοβικών κυβερνήσεων της Βόρειας Ευρώπης, χτίζοντας μία φαραωνική νέα δομή στη Βάστρια, μία δομή μόνιμου εγκλισμού ετούντων άσυλο, που ο σκανδαλώδης προϋπολογισμός της έφτασε τα 87,5 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω εδώ ότι κάναμε πολλές παρεμβάσεις για τα δικαιώματα, τις συνθήκες εργασίας και τη συστηματική επισφάλεια των εργαζομένων στις δομές του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Μιλήσαμε όμως και για το σκάνδαλο πλασματικού αριθμού σιτιζόμενων στη δομή της Μόριας, όπως και για την παραβίαση της αρχαιολογικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας κατά την κατασκευή του ΚΙΤ στον Καράτεπέ. Ο παραγωνισμός του νομού μας αντανακλάται στα πολλά προβλήματα υποδομών που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής μας, τις συνθήκες και τις ευκαιρίες που έχουν οι συμπολίτες μας και ειδικά οι νέοι μας να ζήσουν και να ευημερήσουν στον τόπο τους. Στα θέματα υγείας, για παράδειγμα, καταθέσαμε δεκάδες ερωτήσεις και αναφορές για ζητήματα της υποβάθμισης των δομών υγείας του νομού μας, για τα κενά ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και την εγκατάλειψη της υλικής και τεχνικής υποδομής στα κέντρα υγείας και τα περιφερειακά ιατρία της Λέσβου, στο ΕΚΑΒ και στα νοσοκομεία Λέσβου και Λίμνου. Πρόσφατα μάλιστα ρωτήσαμε τον Υπουργό Υγείας για την απαράδεκτη συνεχιζόμενη έλλειψη αναισθησιολόγου στο νοσοκομείο Λίμνου. Επιμείναμε με επανειλημμένες παρεμβάσεις και στο πρόβλημα υποστελέχωσης της μονάδας τεχνητού νεφρού στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Επισημαίνω επίσης τις δύο παρεμβάσεις μας με ερώτηση και πρόσφατη επίκαιρη ερώτηση για το κορυφαίο ζήτημα της γνωστής επένδυσης στο αφεντέλι της Σκάλας Ερεσού. Αν δεν υπήρχε η αξιοθαύμαστη οργανωμένη αντίδραση της πρωτοβουλίας των κατοίκων της Ερεσού και η συνδρομή μας μέσω της ανάδειξης του ζητήματος στη Βουλή, το αφεντέλι σήμερα θα είχε τσιμεντοποιηθεί. Πολλές φορές χρειάστηκε να αναδείξουμε τις ελλείψεις προσωπικού στις σχολικές μονάδες και την προσχολική αγωγή, ιδίως στη Λίμνο και στον Άι Στράτη. Συχνότατες ήταν και οι παρεμβάσεις μας για την υποστελέχωση και την απαξίωση υποδομών, τόσο για την αστυνομία όσο και για την πυροσβεστική στα νησιά μας. Χρειάστηκαν συχνές παρεμβάσεις για τη σχεδιασμένη υποβάθμιση και διάλυση των ταχυδρομικών υπηρεσιών, αλλά και των τραπεζικών υποκαταστημάτων από τις μικρές κοινότητες του νομού μας, ιδίως στη Δυτική Λέσβο αλλά και στην περιοχή Πλωμαρίου, όπως και για τα προβλήματα ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε πολλές κοινότητες, ιδίως της Δυτικής Λέσβου. Τονίζω επίσης τις παρεμβάσεις για να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για την κατασκευή της νότιας παράκαμψης Μυτιλήνης, για την αποχέτευση και επεξεργασία λιμάτων νότιας περιοχής Μυτιλήνης και για το κολυμβητήριο στα Θέρμα που έχουν καθυστερήσει υπέρμετρα. 4 χρόνια τώρα
δεν έγινε το παραμικρό για τα κρισιμότατα έργα της νότιας παράκαμψης και του δεύτερου τμήματος δικτύων βιολογικού καθαρισμού των νοτίων προαστίων της πόλης μας, όσο για το πρώτο τμήμα που χρηματοδότησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με 5 εκατομμύρια παραμένει ανεκτέλεστο. Για το δε κολυμβητήριο να σημειώσω ότι η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, μετά από απέτηση του αείμνηστου Σπύρου Γαλινού και της Δημοτικής του Αρχής, το χρηματοδότησε με 5 εκατομμύρια ευρώ. Με την καθυστέρηση πληρωμών από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατάφεραν σε συνενοχή με τη Δημοτική Αρχή Κύτελη να βαλτώσουν το έργο. Η δε επαναδημοπράτησή του θα υπερδιπλασιάσει και το κόστος και το χρόνο κατασκευής του. Πολλές φορές χρειάστηκε να φέρουμε στη Βουλή τα αλλεπάλληλα προβλήματα της κτηματογράφησης και του συνεχούς κινδύνου να χαθούν χιλιάδες περιουσίες των συμπολιτών μας, όπως και τις προκλητικές καθυστερήσεις στην αποκατάσταση της σεισμόπληκτης Βρύσας, αλλά και των πυρόπληκτων των Βατερών, της Βρύσας και του Σταυρού. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνω τον απολογισμό της κοινοβουλευτικής μου θητείας με ειδική αναφορά στη Λίμνο. Μπορώ να καταγράψω περίπου 20 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις ειδικού ενδιαφέροντος για την υποστελέχωση του νοσοκομείου Λίμνου και της κινητής ομάδας υγείας, για τις εκπαιδευτικές δομές, για την υποβάθμιση του Ειρηνοδικείου Λίμνου και των δικαστικών υπηρεσιών του νησιού, προφανώς για την ακτοπλοϊκή σύνδεση με το Λαύριο, για τα προβλήματα στην εκπαίδευση και τα σχολικά κτίρια, τον αποκλεισμό αμπελοκαλλιεργητών της Λίμνου από την έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής, την ανάγκη ενίσχυσης αλιέων για καταστροφές αλιευτικών εργαλείων. Πρόσφατα αναδείξαμε και το ζήτημα της απουσίας εξεταστικού κέντρου του ΑΣΕΠ από τη Λίμνο και άλλα μικρότερα νησιά του Αιγαίου. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι σήμερα καταγράφω 55 ομιλίες κατά τη συζήτηση νομοσχεδίων στην Ολομέλεια της Βουλής, δεκάδες ομιλίες στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές που συμμετείχα, τη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και την Ειδική Διαρκή Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, καθώς και τη συμμετοχή μου το 2021-2022 στην τετραμελή αντιπροσωπεία της Βουλής που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην κρίσιμη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης μαζί με την αείμνηστη Μαριέτα Γιαννάκου και τον Δημήτρη Κερίδη από τη Νέα Δημοκρατία και τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου από το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Τέλος, στα σχεδόν 4 αυτά χρόνια θητείας υπήρξα εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε 2 νομοσχέδια και σε 1 διεθνή σύμβαση. Φίλες και φίλοι, το 2019 οι συμπολίτες μας με εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και σήμερα λογοδοτώ σε αυτούς. Αυτά τα 4 χρόνια έβαλα όλες μου τις δυνάμεις μαζί με τους συναγωνιστές μου από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία της Λέσβου και της Λίμνου για να βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή με τους κατοίκους και τους φορείς των νησιών μας, να καταγράφουμε τα προβλήματα και τις ανησυχίες τους, να συμμετέχουμε στους αγώνες και να πιέζουμε διαρκώς την κυβέρνηση για άμεσες λύσεις. Σήμερα ζητώ ξανά την ψήφο των συμπολιτών μου από τη Λέσβο, τη Λίμνο και τον Άγιο Ευστράτιο. Τους ζητώ να ανανεώσουμε στις 21 Μαΐου αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και να αγωνιστούμε από κοινού για την πολυπόθητη πολιτική αλλαγή στην πατρίδα μας. Για να φύγει η καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη και να δοθεί διέξοδο στα προβλήματα της κοινωνικής πλειοψηφίας από μια προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας με Πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Και για να έχουν τα νησιά μας ισχυρή φωνή στη νέα Βουλή και τη νέα δημοκρατική κυβέρνηση της χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όπως λέει και το λαϊκό άσμα, φεύγει και αφήνει πίσω τη συντρίμμια. Θεωρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, όπως έχει δώσει πρώτα δείγματα όλες τις προηγούμενες μέρες μιας μακράς προεκλογικής περίοδου που έχει προκύψει πολύ πριν την επίσημη προκήρυξη των εκλογών, θα πολιτευτεί στο δρόμο για τις εκλογές, όπως έκανε και το 2019, προκειμένου να περισσώσει την εκλογική της επίδοση. Και αυτό σημαίνει με μια υπερσυντηρητική ατζέντα, με fake news και ψέματα στα τηλεοπτικά πάνελ και με κινδυνολογία για να καλλιεργήσει το φόβο στον κόσμο. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία
ποτέ του δεν είχε με το μέρος του τα τηλεοπτικά κανάλια εθνικής εμβέλειας. Έχουμε μάθει να δίνουμε τη μάχη των εκλογών χωρίς τη βοήθειά τους. Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό πράττουμε και θα πράξουμε και τώρα. Έχουμε, ξέρετε, μια αυτοπεποίθηση μπαίνοντας σε αυτόν τον αγώνα, γιατί τα τελευταία 4 χρόνια δεν εγκαταλείψαμε ποτέ τον κόσμο του νομού μας στην τύχη του, για να εμφανιστούμε προεκλογικά και να λέμε κατόπιν ενεργειών μας θα γίνουν τώρα τελευταία στιγμή όλα όσα δεν έγιναν για μια τετραετία. Έχουμε την εμπειρία από την καθημερινή επαφή με τον κόσμο και στη Λίμνο και τη Λέσβο και τον Αιστράτη, όπως ανέφερα και πριν στην ομιλία μου. Γνωρίζουμε τα προβλήματα και άρα στον ένα μήνα που απομένει εμείς θα πολιτευτούμε με προγραμματική αντιπαράθεση. Γνωρίζοντας τα προβλήματα θα συνεχίσουμε να εκστρατεύουμε στις πόλεις και τα χωριά του νομού μας, ανοίγοντας συζήτηση με τον κόσμο εκεί που βρίσκεται η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για τα πραγματικά του προβλήματα και για το πώς μια δημοκρατική προοδευτική κυβέρνηση συνεργασίας θα δώσει λύσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται κατά προτεραιότητα στα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα, με την βοήθεια των οποίων κέρδισε τις εκλογές του 2015 δύο φορές και στις εκλογές του 2019 που ήταν εκλογές ήττας για μας, κατόρθωσε να συγκρατήσει ένα σημαντικότατο 31,5% και να είναι μια ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση στη Βουλή. Αυτή τη φορά, σε συμμαχία με αυτά τα στρώματα που διαπίστωσαν πολύ καλά στο πετσί τους τα τελευταία 4 χρόνια τι εστί Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι ότι παρά την ατζέντα που θα προσπαθεί να περάσει η Νέα Δημοκρατία από τα δελτία ειδήσεων και τα πάνελ στα κανάλια Εθνικής Εμβέλειας, εμείς θα καταφέρουμε να κερδίσουμε τις εκλογές μέσα από μια γνήσια πολιτική αντιπαράθεση για το ποιες είναι οι διέξοδοι για τον κόσμο. Έχουμε πρόγραμμα απολύτως κοστολογημένο που εγκρίθηκε από την Κεντρική μας Επιτροπή πριν από λίγες μέρες και θα κυκλοφορήσει στην προεκλογική εκστρατεία για να το συζητήσουμε με τον κόσμο. Ένα πρόγραμμα που γεννήθηκε μέσα από την εμπειρία της προηγούμενης διακυβέρνησής μας και τις θετικές εμπειρίες αλλά και τις αρνητικές και τα λάθη που κάναμε. Είναι ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, το οποίο δεν πατάει στον αέρα, δεν υπόσχεται καινολογίες, αλλά μιλά για συγκεκριμένες λύσεις με συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις και είμαστε αισιόδοξοι, επαναλαμβάνω, ότι μέσα από την επαφή και στον ένα μήνα που απομένει, γιατί αυτή την επαφή δεν τη διακόψαμε ποτέ, στον ένα μήνα που απομένει, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα κατορθώσει να βγει νικητής στις εκλογές 21 Μαΐου. Επικαλούμενος και την επιστημονική και επαγγελματική μου ιδιότητα αυτή του επικοινωνιολόγου, ότι μελετώντας τις δημοσκοπήσεις, ακόμη και αυτές που βγάζουν τα κανάλια, που μετά από κάθε λάθος του κυρίου Μητσοτάκη είναι 1-2% παραπάνω η Νέα Δημοκρατία, και μετά από κάθε εθνική καταστροφή, να πω το εξής. Αυτές οι εκλογές, οι εκλογές 21 Μαΐου, θα είναι από τις πιο αμφίρροπες εκλογές που έχει ζήσει η χώρα, αν θέλετε μια δική μου εκτίμηση. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές το ποσοστό των αναποφάσιστων είναι εξαιρετικά μεγάλο. Εμάς στόχος μας είναι να ενεργοποιήσουμε αυτό το δημοκρατικό κόσμο που ακόμα δεν αισθάνεται σίγουρος για την επιλογή του την 21η Μαΐου και να του πούμε ότι έχει κάθε δικαίωμα να κάνει κάθε δημοκρατική επιλογή στην κάλπη. Αλλά πριν φτάσει στην κάλπη πρέπει να έχει ένα πράγμα στο νου. Ότι αν θέλει να απαλλαγεί η χώρα από την καταστροφική κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο μόνος τρόπος, ακόμη και αριθμητικά αν το δούμε, για να συμβεί αυτό, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να κερδίσει τις εκλογές. Γιατί από τα υπάρχοντα κόμματα και πολιτικούς σχηματισμούς, μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία μπορεί να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα, ο Αλέξης Τσίπρας σε πάρα πολλές ομιλίες και συνεντεύξεις του τον τελευταίο καιρό έχει μιλήσει και για λάθη που έγιναν, καθώς και για αδικίες που θα πρέπει να διορθωθούν. Και αυτά όλα έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά μας. Με πρώτο ένα ζήτημα, θα επικαλεστώ ένα ζήτημα που αφορά πολλούς συνταξιούχους. Και μιλώ για την προσωπική διαφορά. Ο Αλέξης Τσίπρας, για παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι με τον καταναγκασμό του μνημονίου και του εκβιασμού από τους δανειστές, μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου συμπεριελήφθη η προσωπική διαφορά. Αυτή η αδικία, όπως έχει εξαγγείλει ο Πρόεδρός μας, θα διορθωθεί
Γιατί η χώρα πια δεν είναι όπως την παραλάβαμε το 2015, χωρίς ένα ευρώ στα δημόσια ταμεία και με το ασφαλιστικό της σύστημα να καταραίει. Χάρη στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η χώρα πέρασε μέσα από την πανδημία με 37 δις στο δημόσιο ταμείο, με εξασφαλισμένες αποπληρωμές του χρέους της και με δυνατότητα να βγει στις αγορές για να δανείζεται, ώστε να συνεχίζει να λειτουργεί εύρυθμα το κράτος. Συνεπώς, πάμε σε ένα νέο τοπίο. Παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα, δεν βρισκόμαστε στο 2015 και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει και τη γνώση και την εμπειρία, αλλά και την πολιτική βούληση να αξιοποιήσει τη σημερινή κατάσταση που θα παραλάβει στα χέρια του λαού θέλοντος στις 21 Μαΐου για να εφαρμόσει μια πολιτική στον αντίποδα της πολιτικής που εφάρμοσε ο κ. Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης πήρε τα λεφτά των φορολογουμένων από τα υπερέσοδα από το ΦΠΑ και τους άλλους έμεσους φόρους και τα έκανε δώρο στους ήδη υπερκερδοφορούντες τέσσερις ομίλους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα δύο διελιστήρια της χώρας και στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Αυτή ήταν η περιβόητη επιδοματική πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη. Η δική μας πολιτική, όπως εφαρμόσαμε κάτω από τραγικές δυσκολίες, με το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, με την αύξηση του βασικού μισθού, με τη δημιουργία δικτύου προστασίας των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας και της κοινωνικής πλειοψηφίας, θα συνεχιστεί μετά την 21η Μαΐου με νέους όρους που θα επιτρέψουν στην πλειοψηφία του λαού μας να αναπνεύσει και να αισθανθεί σταθερότητα.